Αλέξανδρε! Ο Άγιος Βασίλης έχει αφήσει γράμμα στο δέντρο! Γιατί? Δεν ξέρω, για χαρά να το ανοίξουμε να το διαβάσουμε. Για δες τι έχει μέσα. Σου έφερε γράμμα. Μήπως είναι για μένα? Όχι. Όχι. Για χαρά να το διαβάσουμε. Γράφει κάτι. Για να ξεδωρούμε. Ω, μπαμπά, ο Άγιος Βασίλης έφερε γράμμα. Αγαπημένα μου Αλέξανδρε, σου στέλνω αυτό το γράμμα για να σου πω πως με επιτυχία για ακόμα μία χρονιά μπήκε στη λίστα με τα καλά παιδιά. Μπορεί μερικές φορές να μην άκουγες τον μπαμπά και τη μαμά σου, αλλά τις περισσότερες φορές ήσουν πολύ καλό παιδί, οπότε αποφασίσαμε μεταξωτικά την πρωτοχρονιά να σου φέρουμε ένα δώρο. Έχω λάβει το γράμμα που μου έγραψες και είδα τι δώρο θέλεις φέτος. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να φτιάξω το τροχόσπιτο της Μπλούι, όμως θα βάλω τα δυνατά μου και σύντομα θα έχεις το δώρο μου στα χέρια σου, ό,τι κι αν είναι αυτό. Υπομονή μέχρι την πρωτοχρονιά. Με αγάπη, ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά. Μερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Ξημερώνει Κυριακή για εσάς, έχει ξημερώσει και για μένα Σάββατο. Ένα βροχερό Σαββατοκύριακο και κρυούτσικο, έτσι, έχει το κρυάκι του έξω. Έχω βάλει τη ζακέτα αυτή που σας έδειξα με τις καρδούλες. Sorry για το χάος πίσω, αλλά είπα να αλλάξω εντόνια σήμερα, οπότε περιμένω τώρα να πληθούν και να... Έβαλα στο γνωτήριο. Έβαλα την μπορντό μου, τη στεκούλα. Έβαλα τα στεράκια μου, έχω γίνει γιορτινή. Και πάμε έξω που θέλω, χρειάζομαι 2-3 πράγματα. Χρειάζομαι πάλι φαρμακείο για μένα. Έχω πάρα πολύ πόνο στο αριστερό το αυτή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, οπότε θέλω να πάρω ένα τίποτα σταγόνες να δω αν θα με βοηθήσουν. Διαφορετικά να ξαναπάω στο γιατρό από εβδομάδα. Πάρα πολύ όμορφα περνάμε και ο Αλέξανδρος, αν ακούσατε και παρατηρήσατε στο βίντεο που του διάβαζα το γράμμα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω και γι' αυτό. Έχει πάρα πολύ βήχα. Το μπούκωμα του έχει γυρίσει σε βήχα, πίστευτο. Τέλος πάντων, τον τσεκάρω και αυτό, να δούμε τι γίνεται. Του έφτιαξα το βράδυ ένα γράμμα. Εγώ είδα ένα βίντεο στο TikTok από μια μαμά που το έκανε στο κοριτσάκι της και το κοριτσάκι ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένο για αυτό που του συνέβαινε. Ο Αλέξανδρος τώρα είναι αγοράκι. Ούτε καν. Ήτανε χαρούμενος. Μου είπε πάρε τη γιαγιά να της διαβάσει το γράμμα του Άγιου Βασίλη, αλλά μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω. Τέλος πάντων, τουλάχιστον το κράτησε. Το κράτησε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και ήταν ενθουσιασμένος όσο πήγαινε στο δέντρο για να ανοίξει το φάκελο. Ίσως δεν ενθουσιάστηκε τόσο επειδή του είχα γράψει ότι αν μπορεί ο Άγιος Βασίλης, θα σου φτιάξει το δώρο που ζήτησες. Ίσως εκεί λίγο κάπως δεν του άρεσε αυτό. Τέλος πάντων, αυτά. Έτοιμη, πολύ ωραία η ζακετούλα. Μ' αρέσει το μάκρος της βασικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι τόσο όσο. Και φύγαμε, πάμε να μπλέξουμε στην κίνηση γιατί βρέχει κιόλας έξω, γίνεται χαμός. Όλο το βράδυ είχε μπουμπονιτά, είχε χαλάζι, είχε χαμός. Σε κάποιες πόλεις πάνω βόρεια μου έχετε στείλει και ήδη φωτογραφίες στο Instagram από χιόνια και έχω τρελαθεί, εντάξει. Τέλειο, τώρα να έχει στολισμένο το δέντρο και να έχει χιονίσει, είναι υπέροχο. Αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα. Προβλήματα, ατυχήματα και τέτοια πράγματα. Φύγαμε. Κάπου πάει να μεταφέρει πράγματα. Μεταφορές, μετακομίσεις κάνει ο κύριος. Έχει πέρασει ένα φορτηγό τώρα από το σπίτι μας εδώ απ' έξω, τεράστιο, για το στενό μας. Και ο Αλέξανδρος αγχώθηκε, σου λέει τι γίνεται.
Πού πάει? Επέστρεψα, δεν σας έδειξα τίποτα απ' έξω γιατί γινότανε παντού, ακόμα και στο μαγαζί με τα φρούτα και τα λαχανικά που σταμάτησε, είχε πάρα πολύ κόσμο, έχει βρέξει κιόλας και δεν ξέρω στις υπόλοιπες πόλεις τι γίνεται, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά στην Αττική όταν βρέχει γίνεται στους δρόμους, τι να σας πω, δεν ξέρω. Σταμάτησα και σε ένα μαγαζί που πουλάει φρούτα και λαχανικά. Γιατί έχει πολύ μεγάλη ποικιλία τα γιόγκητη, όμως δεν έχει αυτό που θέλω με την κολοκύθα. Και το ήθελα, είναι η αλήθεια, να το πίνω αυτές τις μέρες τώρα που έχει κρύο, αλλά δεν πειράζει. Έχω διάφορα, αλλά τέλος πάντων, προτίμησα τώρα να πάρω αυτά τα δύο. Αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου από γιόγκητη. Άμα το βρείτε πουθενά και πάρετε, θα με θυμηθείτε. Είναι πεντανόστιμο. Και επειδή εγώ δεν θέλω στα τσαγάκια μου, δεν θέλω να βάζω ούτε μέλι, όταν είμαι άρρωστη μόνο βάζω μέλι, αλλά τις άλλες μέρες δεν θέλω να βάζω ούτε ζάχαρη ούτε μέλι. Πίνονται πάρα πολύ ευχάριστοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ γενικότερα πίνω γιόγκητη και τα μόλι. Τα τσαγάκια μόλι, τα οποία είναι και ελληνικής εταιρείας και είναι πανέμορφα. Κοιτάξτε πόσο ιδιαίτερα. Να φωνάξεις φίλες σου στο σπίτι και να βγάλεις αυτά εδώ, είναι εξαιρετικά. Και αυτά είναι τσαγάκια τα οποία πίνονται και δεν χρειάζεσαι ζάχαρη και τέτοια. Εγώ πίνω πάρα πολύ αυτό εδώ, το οποίο είναι για το ανασωπητικό. Και πού είναι το άλλο? Και το energy. Το κόκκινο. Αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου από μόλι. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί το θα βάλει αυτό μπροστά τώρα? Πώς θα το κάφερα? Τέλος πάντων, αυτά πήρα και ένα σιναλάρ για το αυτί μου, το αριστερό, το οποίο δεν πάει και πάρα πολύ καλά. Το βράδυ ξύπνησα 2-3 φορές, βασικά ξύπνησα και για τα μπουμπονιτά. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος πάλευε, εντάξει, και για το αυτί μου ξύπνησα. Δεν ξύπνησα μόνο 2-3 φορές το βράδυ, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί θυμάμαι ότι ξύπνησα όταν έπεφτε χαλάζι και το κατάλαβα ότι πέφτει χαλάζι, από τον τρόπο που ακουγόταν έξω ο χαμός. Μία φορά σίγουρα για τα αυτί μου πήγα και να κοιμηθώ με πόνο στο αυτί. Και έβαλα και λίγο βαμβακή με ενόπνευμα που μπας και με βοηθήσει, αλλά δεν. Οπότε μετά που θα ξαπλώσω έτσι λίγο, θα βάλω λίγο σιναλάρ να δούμε τι γίνεται. Και αν δεν, καταλαβαίνετε. Και δίπλα από τα υπέροχα Ferrero Rocher έχω βάλει μπροκολάκι να βράσω, γιατί ο Αλέξανδρος σήμερα ζήτησε μπροκολάκι με κρέας. Και πήγα και στο κρεοπωλείο και του πήρε αυτά εδώ πέρα τα αγαπημένα του καλαμάκια, τα οποία είναι χοιρινό. Είναι σαν κοντοσούβλη στην ουσία, είναι χοιρινό με πιπεριές και του αρέσουν πάρα πολύ. Είναι τα αγαπημένα του, έτσι έτοιμα τα παίρνω. Είναι και μαριναρισμένα και είναι πεντανόστιμα και εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουν. Οπότε αυτό είναι το μεσημεριανό μας, για τον μπαμπά μας έχουμε από χθες. Το νηστίσιμο. Να σας δείξω λίγο εδώ το ντουλάπι με τα τσαγάκια μου. Εκεί πέρα έχω και κάποια τσαγέρες και τέτοια. Τα twinings τα οποία okay. Καλά Λουίζα πίνω όταν κάνω λίγο διατροφή, αλλά τέλος πάντων. Εδώ έχω όλα τα γιογκητή, πρόσθεσα και τα σημερινά. Μου αρέσουν όλα. Το μοναδικό που δεν μου αρέσει μέχρι στιγμής είναι το τριαντάφυλλο. Και σήμερα το έβαλα μέσα στο θερμό μου για κάποιον λόγο. Είπα έτσι λίγο να το ξαναδοκιμάσω, να του δώσω άλλη μια ευκαιρία, αλλά όχι. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η γεύση του. Όλα τα υπόλοιπα, να ξέρετε, είναι τέλεια. Και το χριστουγεννιάτικο είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά αυτό εδώ. Και από μόλι, τα τσαγάκια είναι υπέροχα εδώ πέρα. Είναι, εντάξει, είναι... Αν θέλετε μπείτε να δείτε την ιστορία, είναι πάρα πολύ ωραία. Και επίσης να ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει πολύ σαν ιδέα για δώρο. Αν θέλετε να κάνετε έτσι κάτι πιο ιδιαίτερο, υπάρχει αυτή εδώ η συσκευασία που λογικά υπάρχει ακόμα, γιατί εγώ την έχω από πέρσι. Έχει νομίζω όλες τις γεύσεις μέσα αυτό εδώ. Πολύ ωραία ιδέα, με μια ωραία κούπα. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί, αλλά είναι πολύ ωραία ιδέα. Αν ξέρετε κάποιον που πίνει τσάι όπως εγώ, θα μου άρεσε, ας πούμε, να μου κάνανε δώρο τσάι. Αν κάποιος με ακούει και το βρει αυτό πουθενά, να τι θέλω τώρα για τα Χριστούγεννα. Αυτό εδώ που δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Ας τα πούμε με το όνομά τους. Ένα τσάι, pumpkin spice, έτσι λέγεται. Α, όχι, pumpkin chai, τέλος πάντων. Και μια κασετίνα Ferrero Rocher. Θα είμαι πολύ ικανοποιημένη. Δεν ξέρω πόσο περίεργο σας φαίνεται αυτό το πλάνο τώρα. Νομίζω καταλαβαίνετε που το πάω. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έτσι μου λείπει η παλιά η κουζίνα, αλλά όσες φορές μου λείπει κατεβαίνω από κάτω και την κοιτάζω, γιατί και στους από κάτω ρόφους είναι η ίδια κουζίνα που είχα και εγώ επάνω στο σπίτι πριν κάνουμε την ανακαίνιση.
Και κατέβηκα εδώ γιατί σας είπα ότι έχω φυλάξει τα δώρα ακριβώς από κάτω, γιατί ο Αλέξανδρος δεν πρέπει να τα δει σίγουρα. Και αποφάσισα σήμερα που έχω λίγο χρόνο και είναι ευκαιρία να έρθω να τυλίξω λίγο τα δώρα. Τα δώρα τα οποία θέλουν τύλιγμα και να ξέρετε ότι είναι από τις χειρότερες μου δουλειές, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Αλλά ναι, είναι από τις χειρότερες μου δουλειές το να τυλίγω δώρα με χαρτί περί τυλίγματος όμως. Όχι το να τα βάλω στο τσάντες μέσα, ούτε καν. Απλά δεν ξέρω αν έχει κανένα στυλό εδώ πέρα τώρα. Γιατί δεν έχω πάρει για να γράψω ποιο είναι για ποιον. Τέλος πάντων, θα το βρούμε τώρα αυτό σιγά σιγά. If you just look through the scintillating door, you're gonna see me there, just sitting on my own. I hear the people laugh, but I just check my clock. I've never been the best. We've mingled as small talk, and then I hear a crash behind my back. One glass of mulled wine rains down my jacket, then I see you blushing, and suddenly it's clear. When I look at you, that Christmas is here. You tell me, don't you think this place is looking crowded? And then you whisper in my ear, look, I'm not even sure, my mind's a little clouded, but it looks like Christmas is here. You ask me about my sweater with Santa in space. I tell you it's a gift from the owner of this place. And then you're looking up and tell me with a glow, it looks like we stand under a mistletoe. And then we feel a bump behind our back, somebody pushing you, while the table cracks. And then I'm thanking Santa, this must be a sign, cause your funny space sweater is now full of wine. You tell me, don't you think? Πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Αυτό είναι που θα το δώσουμε εμείς στα γενέθλιά του. Αυτό είναι το δώρο του Άγιου Βασίλη. Είναι πολύ όμορφο. Εντάξει, αυτό δεν πήγε τόσο καλά, γιατί είναι από αυτά τα που πιάνει το παιχνίδι, δεν είναι εντελώς κλειστά. Του έβαλα και αυτό, έτσι για να φαίνεται πιο αγιοβασιλιάτικο. Και εδώ είναι τα υπόλοιπα. Αυτό είναι που θα του δώσουμε εμείς για τα Χριστούγεννα. Εδώ είναι του Γεράσιμου και εδώ είναι του Κωνσταντίνου. Πανέτοιμα. Πολύ μου άρεσε αυτό το χαρτί περί τυλίγματος. Πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω ότι θα το στολίσω κάτω από το δέντρο, να σας πω την αλήθεια. Θα τα βάλω. Αλλά φοβάμαι ότι μια μέρα θα πάω και θα τα βρω ανοιχτά. Οπότε καλύτερα να μείνουν εδώ, να είναι σίγουρα τα δωράκια. Καλά, πρώτη φορά τη λίγο τόσο καλά δώρα, να ξέρετε. Δεν μου έχει ξανατύχει. Ειδικά αυτά που είναι όλο κουτί, τα έχω κάνει πολύ καλά. Αυτό πάλι που μπορείς και πιάνεις το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αλλά είναι καλή προσπάθεια. Από άλλες φορές πολύ καλύτερα. Έλεγα πως σήμερα θα κάνω το μπανάκι μου χωρίς να κοιτάξω κινητό, για να χαλαρώσω, να ηρεμήσω. Έχω ανοίξει και το κεράκι μου εδώ και ώρα, έχω ανοίξει και το αερόθερμο εδώ και ώρα να ζεσταίνει το χώρο. Έχω ξοδέψει όλο μου το απόγευμα με το να ψάχνω κάτι που νωρίτερα κρατούσα. Το κρατούσα και δεν μπορώ να το βρω, και είναι κάτι το οποίο αύριο το χρειάζομαι. Και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πού το έχω βάλει. Σκεφτείτε, επειδή σκούπισα και λίγο το σπίτι, άνοιξα τη σκούπα και έβγαλα όλα τα σκουπίδια από μέσα και τα έψαξα σιγά σιγά για να το βρω, γιατί είναι μικρούλικο αυτό που θέλω και δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Δεν ξέρω τι έγινε, σαν να άνοιξε η γη και να το κατάπιε ένα πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, λέω να μην μου χαλάσει αυτό τη διάθεση. Θα δούμε ίσως εμφανιστεί μέχρι αύριο μπροστά μου. Έχω εδώ ανάψει τα κεράκια μου, έχω ανάψει το αεροθερμό μου, έχω βάλει ήδη τη μουσική να παίζει και πάω να χαλαρώσω, να κάνω ένα μπάνιο. Ελπίζω να το βγάλω αυτό από το μυαλό μου και να ευχαριστηθώ το σημερινό μου μπάνιο. Έχω κλείσει και αυτά τα φώτα τα βασικά που σας λέω και έχω αφήσει μόνο αυτόν τον κρυφό φωτισμό που είναι γύρω από το... από τον καθρέφτη. Δοκιμάστε το μια μέρα και θα με θυμηθείτε. Κάντε μπάνιο με χαμηλό φωτισμό, με τα κεράκια σας, ένα ζεστό μπανάκι και με μουσική ωραία που σας αρέσει και σας χαλαρώνει, και στείλτε μου μήνυμα. Αν δεν δείτε σε εσάς τη διαφορά, θα τη δείτε. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι το πρώτο τελευταίο, το πάρα πρώτο τελευταίο πλάνο βασικά. Αν και για μένα είναι το τελευταίο που γυρίζω για σήμερα, αλλά σας έχω φτιάξει για το τέλος.
Βασικά έχω βάλει δύο κλιπάκια τα οποία έχω τραβήξει και το έχω κάνει πιο πολύ. Καλετέρας είναι αυτός. Το έχω κάνει πιο πολύ για να ακούσετε το τραγούδι, το αγαπημένο μου τραγούδι Χριστουγεννών, από τα τραγούδια που έχω την άδεια και μπορώ να χρησιμοποιώ. Γιατί εδώ στο YouTube δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ό,τι θέλεις. Και έτσι σκέφτηκα να σας το κάνω έτσι και να κλείσουμε έτσι το 14ο επεισόδιο του φετινού vlog μας. Αυτά από εμένα, θα σας δω πάλι αύριο. Φιλάκια. Hanging lights on the front door. It's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard. It says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies. She waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute. Turned up Tony Bennett. Said, love, I think I know that they do. She was asking me how as I twirled around, I said, Christmas brought me you. And there is snow in the forecast. We're staying in, so that's all right. Watch the flakes start to come down across the road under the street light. And I think about heaven, how it must be just like this, with everybody in love and everybody in miss. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute. Turned up Tony Bennett. Said, love, I think I know that they do. She was asking me how as I twirled around. I said, Christmas brought me you. I gotta tell you something. Then tears fill her eyes as she tells me surprise and shows me her wedding ring. Think about it for a minute. Turn up Tony Bennett. Say, love, I told you it was all true. And she knows I am proud as I twirl around the lights in the living room.